Αφού λοιπόν κάνουμε τη βόλτα μας στο νησί της Θάσου και φυσικά πρέπει να κάποια στιγμή να σταματήσουμε κι εμείς για να φάμε, να ξεκουραστούμε λίγο, να πάρουμε δυνάμεις στη βόλτα που κάνουμε το μαζί με σας στη Θάσο. Είναι λογικό όταν πρόκειται για φαγητό να έρθουμε στο πιο διάσημο μέρος της Θάσου και μιλάω για το χωριό Θεολόγος, όπου ο Θεολόγος είναι πολύ γνωστός για το κατσικάκι, τις σούβλες του, κοκορέτσια κλπ. Θεολόγος, προτιμώ μαγαζιά του Θεολόγου και ένα από αυτά είναι και ο Ορίζοντες, όπου έχω ξανάρθει την προηγούμενη χρονιά. Ορίζοντες, καλό φαγητό και πάμε αμέσως τώρα να δοκιμάσουμε πολύ ωραία πιάτα. Λοιπόν, στους Ορίζοντες, που σημαίνει ότι θα φάμε καλό φαγητό. Θα γευτούμε μάλλον πολύ ωραία πιάτα. Θα δούμε κατά κύριο λόγο τι βρίσκω στο μαγαζί, γιατί πιστεύω ότι στο Θεολόγο και στους Ορίζοντες έχουμε πολλά πιάτα. Βέβαια. Κατά βάση θα φας ένα πολύ ωραίο κατσικάκι. Ναι. Ντόπιο, έτσι. Συνήθως ναι. Το προωθούμε πάντα ντόπιο. Αυτό προτιμούμε. Έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή στο νησί. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο κοκορέτσι θα φας, ναι. Σίγουρα. Κεμπάπ, μπριζόλα σούβλας, εξοχικό. Έχουμε πολύ μεγάλη ποικιλία γενικότερα. Πολύ μεγάλη ποικιλία από θέμα του κρεατικού τριγύρου. Του κρεατικού, ναι. Πάνω στο βουνό δεν συνηθίζουμε τα ψαράκια. Δεν τα συνηθίζουμε. Τα αποφεύγουμε κιόλας. Και τη ώρα μπορείτε να δοκιμάσετε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά που τρώμε συνήθως, αυτά τα έχουμε όλα. Ό,τι μπορείς να βρεις γενικότερα, το έχουμε και εδώ. Τώρα που είσαι κοντά μου, τουρίστες που έρχεται εδώ πέρα στο Θεολόγο και στο μαγαζί, τι ζητάει περίπου να φάει ή τι του προτείνετε εσείς ως κατσικάκι. Υπάρχει ειδικό πιάτο δηλαδή στο κατσικάκι, το οποίο λες μεγάλο αυτό, έχει μέσα αυτό, εκείνο. Θα το δοκιμάσεις, αν θες αρέσει. Μετά το κατσικάκι. Κοίταξε να δεις, εγώ το κατσικάκι το αγαπώ. Μετά το κατσικάκι το χάος. Το χάος, ε. Πάντα. Όταν θα έρθει στο χωριό μου, πρέπει να δοκιμάσει το πράγμα. Δηλαδή, άμα έρθω εγώ Διογέννη και μου πει Διογέννη, θα φας κατσικάκι. Με τι μου το σερβίρει. Τι θα σου δώσω από δίπλα, έτσι, για να το συνοδεύσει. Ναι, μπράβο, ναι. Θα σου δώσω πάρα πολύ ωραίε κασεροκροκέδε χειροποίητε. Ναι, μάλιστα. Θα σου δώσω πολύ ωραίο τζατζίκι χειροποίητο. Μάλιστα. Από τα χεράκια τη μητέρα μου, τη μαγείρισά μα δηλαδή. Ναι. Κολοκυθοκεφτέδες. Μάλιστα. Έχετε φάει κολοκυθοκεφτέδες στο χωριό μας. Όλο το νησί γενικότερα είναι τοπικό πιάτο. Μάλιστα. Το τσουλάμε πάρα πολύ. Δεν το έχω δοκιμάσει, θα το δοκιμάσω όμως τώρα. Ναι, συνέχισε. Τι άλλο. Ό,τι και να φας, πολύ ωραίο μπουγιουρντί θα φας. Μπουγιουρντί, μ' αρέσει το μπουγιουρντί. Με τυράκι, με κασεράκι. Από θέμα να πιω ούζο και τσίπουρο. Παγωμένο. Τσίπουρο. Κάνουμε και δικό μας τσίπουρο. Και δικό σας. Πόσα σταφύλια έχουμε εδώ. Α, μάλιστα. Εντάξει, είναι... δεν το πουλάμε, δεν το εμπορευόμαστε. Είναι ίσα για το μαγαζί μας και για εμάς μεταξύ μας. Για την παρέα μας. Και καλά κάνετε, μάλιστα. Πολύ ωραία. Βέβαια. Με γλυκάνισο και χωρίς γλυκάνισο. Μιλάμε για ένα μαγαζί, για ένα χώρο που είναι πόσα 20 χρόνια νομίζω. Είναι από το 1990. 90, 2024. 25 χρόνια. Ήταν το μεράκι και το όνειρο του πατέρα μου αυτό το μαγαζί. Ας περίμενε, εσύ μόλις γεννήθηκες δηλαδή το μαγαζί άνοιξε, ας πούμε. Εγώ άνοιξε το μαγαζί και μετά γεννήθηκα εγώ. Πιο μικρός από το μαγαζί. Και κρουθάς όλα τα χανιά για το γονιό, ναι. Προσπαθούμε, ναι, όσο μπορούμε. Τι είναι ο κόσμος γενικώς για το Θεολόγο και τη Θάσο, τώρα που σε πετυχαίνω εδώ. Η Θάσο είναι πάρα πολύ όμορφο νησί. Ναι. Λίγο, πώς να το πω, παρατημένο να το πω, όχι παρατημένο, παραμελημένο. Μάλιστα. Απλά δεν το έχουν προωθήσει όσο θα έπρεπε. Μάλιστα. Όσο μπορούμε, έτσι. Γιατί μπορούμε πάρα πολύ. Το νησί αυτό έχει τεράστιες δυνατότητες. Και το Θεολόγο. Θεολόγο, ιστορική πρωτεύουσα του νησιού, ένας διατηρηταίος οικισμός. Όσοι έρθουν θα πάθουν την πλάκα τους με το χωριό μας. Βέβαια το κακό είναι ότι δεν έχει ξενοδοχεία, δεν έχει ενοικιαζόμενα δωμάτια για να το χαρεί ο κόσμος όσο περισσότερο μπορεί. Α, δηλαδή αυτά που είδαμε μέσα στο χωριό είναι κατά κύριο λόγο ιδιόκτητα σπίτια. Αυτά είναι τα σπίτια των ντόπιων. Μένει πολλοί κόσμοι στο χωριό. Και το χειμώνα. Πολύ μόνιμοι, ναι. Μεγαλύτερη ηλικία κατά βάση και κάποιοι νέοι. Μάλιστα, εγώ προσωπικά δεν μένω εδώ το χειμώνα. Πού πας, εσύ, πού είσαι. Εγώ Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται. Αλλά όμως καλοκαίρι εδώ. Καλοκαίρι πάντα εδώ. Εντάξει, άμα συνηθίζει όμως να ζει στην πόλη. Δύσκολα, παιδιά. Θα πω ένα πράγμα πως επειδή θα σου μιλήσετε φυσικά για τις παραλίες και όχι μόνο, αφού θα κάνετε τη βουτιά σας, αφού θα κάνετε τα δροσιστείτε κάτω στα νερά, τα ωραία νερά της Θάσου, πρέπει να ανεβείτε στα ακόμη πιο δροσερό στο Θεολόγο. Βέβαια, με το συζέστη στην παραλία, εντάξει, θα σκάψετε. Χρειάζεται ο λόγος. Πώς θα φάτε με το συζέστη. Ακριβώς. Αν δείτε πάνω στο Θεολόγο. Λίγο, να δροσίσει. Είναι ακριβώς το ξεκίνημα οι Ορίζοντες. Πολύ ωραία πιάτα, ωραίο κρατικό.
Και φυσικά κατά κύριο λόγο πολύ ωραίες γεύσεις όπως λέω πάντα εγώ. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλά πιάτα να δίνετε στον κόσμο. Και τώρα πάμε να πιούμε κάτι κρύο. Τσιπουράκι, μήπως. Τσιπουράκι. Τσιπουράκι κρύο θα δοκιμάσουμε. Δικό μας τσιπουράκι, παραγωγής μας. Bye bye, συνεχίζουμε.